Οι βάρβαροι των γερμανικών φυλών. Δεν παίζετε, παιδιά, δεν παίζετε. Δεν γερμανικών φύλων είναι, αλλά δεν υπάρχει τόση υπαγωγή των παλαιών φυλών. Οι βάνδαλοι. Μάλιστα. Οι βάνδαλοι. Οι βάνδαλοι, λοιπόν, παραμένουν βάνδαλοι. Οι βάνδαλοι, λοιπόν, το 455 ναι, μπουκάρουν στη Ρώμη. Είχε διαλυθεί η αυτοκρατορία. Ο Γκορμπατσόφ της εποχής είχε φροντίσει. Ο Γκορμπατσόφ είναι ο Μέκας Κωνσταντίνος. Ναι. Που πήρε από εκεί την πρωτεύουσα, την πήγε αλλού. Γκορμπατσόφ, Σοβιετική Ένωση, τη διέλυσε. Έμεινε η Ρωσία, ευτυχώς που βγήκε ο Πούτιν και το μάζεψε στο μαγαζί. Συσχετισμό, δηλαδή, το τι συνέβη τότε, το, δηλαδή, με τα πρόσωπα και με τους ηγέτες σήμερα. Έσπα, πάμε, λοιπόν. Το 405 που κάνουν και επί δύο εβδομάδες. Ναι, λαϊλατούν. Λαϊλατούσαν. Για να καταλάβει ο απλός πολίτης το πόσο άγριοι είναι και ήταν οι βάρβαροι, όπως είναι και οι απογονοί του σήμερα, είναι ότι δώσανε μία λέξη στην εγκυκλοπαίδεια. Όταν λες μία αγριότητα, πώς τη λες, βανδαλισμός. Βανδαλισμός. Οι Γερμανοί, για να καταλάβει ο κόσμος τι λέμε, Γερμανοί. Ναι. Να, λοιπόν, 455 η διάλυση, οι βανδαλισμοί κατά την πτώση της Ρώμης και ελάτε μετά νοερός 1500 χρόνια μετά. Το DNA δεν αλλάζει. Το DNA δεν αλλάζει. 1500 χρόνια μετά ερχόμαστε σε δύο περιστατικά με τους Γερμανούς στο κοντομαρίτι των Χανίων, στην σφαγή του Δοξάτου. Τον είδες αυτόν εκεί, στο προηγούμενο πλάνο τον είδες, έναν που είναι με το σπαθί έτσι, βάρβαρο, βάνδαλο. Ναι. Απόγονος αυτού, να, απόγονός του ήταν αυτός ο οποίος έσπαξε το Δοξάτο. Απόγονός του είναι, πώς θα το κάνουμε. Δεν απόγονος δικός μου, των Ελλήνων. Δεν απόγονος, είναι απόγονος δικός σου. Γιατί δεν αλλάζει το DNA. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Το παρελθόν έχει σημασία για το σήμερα ή μέχρι και το σήμερα. Βεβαίως το DNA. Το DNA. Δεν αλλάζει, δηλαδή. Βάρβαροι. Δεν αλλάζει, το ίδιο είναι. Βάρβαροι τότε, βάρβαροι και τότε. Σφάζανε τότε, εκτελούσαν. Τώρα με πιο σύγχρονα όπλα. Να δείξουμε, λοιπόν, μετά τους βάρβαρους Γερμανούς του 455, να δούμε τώρα τους βάρβαρους του 1942-43 κτλ. 41. Στην Κρήτη. Πάμε να δούμε. Οι Γερμανοί πήραν τους ανθρώπους από εδώ που στεκότανε και τους πήγανε σε εκείνες τις σέλες. Και τους σταματήσανε τρεις σειρές. Μετά μου φωνάζανε εμένα να φύγω. Και έφυγα από εδώ. Μου βάζανε οι Γερμανοί στα πόδια. Σας πυροβολούσαν, δηλαδή? Ναι, από εκεί. Εκεί που είναι το σύρμα. Από εκείνη τη μεριά στεκότανε οι Γερμανοί και πυροβολούσανε τους. Αυτούς που ευτύλεσαν. Αυτοί. Ναι, ναι, ναι. Αυτοί. Μου φωνάζανε. Βούλα, γεια σου. Και όπως πάντοτε είχαν την τακτική οι Γερμανοί, βέβαια, έδιναν και τη χαριστική βολή. Από κεφάλια τους είχαν γίνει κομμάτια. Τι μου λες. Τους περισσότερους τους γνωρίσαμε από τα ρούχα. Εγώ δηλαδή. Ποιος είναι αυτός, μου λέει ο πατέρας μου. Αυτός είναι ο Αντρέας, του λέω. Το αποκάμψω να το δουλέψει. Και ευχαριστική βολή. Έτσι, ο άλλος. Μπαμ, έτσι, έτσι. Δεν άλλαξε. Αυτά τα 1500 χρόνια. Για να ξέρουν ποιοι είναι. Για να ξέρουν ότι κάποιοι από εμάς
Κάτι σκαμπάζουμε από ιστορία. Ναι, το θέμα είναι δεν πρέπει να ξέρουμε μόνο οι ίδιοι τι είναι, θα πρέπει να ξέρουμε και εμείς τι είναι. Σιγά, για να ξέρουμε εμείς τι είμαι, πρέπει να είμαστε ελεύθεροι. Εφόσον δεν είμαστε ελεύθεροι, πώς θα ξέρουμε. Αυτό το μάθημα ιστορίας που κάναμε τώρα, ναι. Υπάρχει περίπτωση να γίνει ποτέ σε σχολείο? Όχι, γιατί τους προκαλεί τα παιδιά, λέει, αυτό το αίσθημα της εχθρότητας, της βίας, της πρόκλησης. Όπως είπαμε, το ζήσουμε και πρόσφατα το 2010. Για ψυχολογικούς λόγους. Με τους Γερμανούς να μας πλήγουν, να μας μην το λαιμό. Με την οικονομική κρίση. Γι' αυτό είπα, η μόνη ηρωική μορφή, δεν έχω κανένα λόγο, δεν τον ξέρω, δεν ταιριάζουμε. Ναι. Δεν συμπλέγουμε, ήταν ο Βαρουφάκης. Τους είπε τουλάχιστον 5 όχι. Τουλάχιστον τους δούλεψε. Και πήγε άλλη η Κοκό Σανέλ μετά και τα έκανε μούτι. Η Κοκό Σανέλ. Ο κύριος Τσακαλώτος εννοείται. Γενικά δεν ξέρω πώς τον λένε. Α, πήγε ο επόμενος ή η επόμενη λέτε. Ναι. Μάλιστα, για να πάμε να δούμε και από τη σφαγή Δοξάτο δράμας. Έλε, βάζανε βιτζί τώρα στην κούνια και τα κέρανε. Καρβουνάκια ζωντανά. Και όταν κρύπωσε ο πατέρας μου, αυτού πέρα. Άκουγε τα παιδιά πιέονταν ζωντανά. Βλέπαμε που πυροβολούσε τη χαριστική βολή. Και βλέπαμε τον καπνό που όλη τη νύχτα εκτελούσε. Και έγανε ζωντανά τα παιδιά.